είπε ο Κύριος, «μάθετε από εμένα ότι είμαι πράος και η καρδία μου ταπεινή και θα αναπαυθούν οι ψυχές σας». Είπε ο Κύριος, «μάθετε από εμού ότι πράος ημί και ταπεινός την καρδία και ευρίσετε ανάπαυση τις ψυχές ημών». «Μάθετε από μένα», λέει ο Κύριος, «διδαχθείτε από εμένα ότι είμαι πράος και ταπεινός την καρδιά και θα βρείτε ανάπαυση στις ψυχές σας». Και παίρνοντας αφορμή από αυτό το λόγο του Κυρίου, ο Άγιος Ησύχιος, ο Πρεσβύτερος, στο λόγο του τη φιλοκαλία, το ψυχοφελή, περί νύψεως και αρετής προς τον Θεόδουλο απευθυνόμενος, συνεχίζει και λέει, «είπε ο Κύριος, όποιος ταπεινώνει τον εαυτό του όπως το παιδί τούτο θα υψωθεί, ενώ όποιος υψώνει τον εαυτό του θα ταπεινωθεί. Από εμένα», λέει, «μάθετε. Βλέπεις ότι μάθηση είναι η ταπείνωση, γιατί η εντολή του είναι ζωή όρνια και αυτή είναι η ταπείνωση». Ουσιαστικά μία είναι η εντολή, η εντολή της ταπεινώσεως. Και όλες οι άλλες εντολές αποσκοπούν σε αυτήν, στο να ταπεινωθεί δηλαδή ο άνθρωπος. «Ο μη ταπεινός», λέει ο Άγιος Ησύχιος, «ο μη ταπεινός λοιπόν ξεγλίστρησε από τη ζωή, έφυγε από τη ζωή και θα βρεθεί στο αντίθετο της ζωής, δηλαδή στο θάνατο». Άρα η ταπείνωση είναι ζωή, ενώ το αντίθετό της, η υπερηφάνεια, είναι θάνατος. Είπε ο Κύριος, «ως της ταπεινώσει εαυτόν, ως το πεδίον τούτο, υψωθήσετε». Κάποτε οι Άγιοι Απόστολοι μάλωσαν μεταξύ τους για το ποιος είναι ανώτερος, ή μάλλον συζητούσαν μεταξύ τους για το ποιος είναι ανώτερος, ποιος είναι καλύτερος, ποιος είναι πρώτος. Και ο Κύριος πήρε ένα μικρό παιδάκι και τους είπε ότι όποιος ταπεινώσει τον εαυτό του, όπως αυτό το παιδάκι, αυτός θα υψωθεί. Ο δε υψώνει αυτόν, ταπεινωθήσετε. Ενώ εκείνος που υψώνει τον εαυτό του και θέλει να είναι πρώτος, αρχηγός και να ξεχωρίσει από τους άλλους ως καλύτερος, αυτός θα ταπεινωθεί. «Απ' εμού φυσί μάθετε, από μένα», λέει, «να μάθετε». Τι να μάθουμε? Ότι είναι πράος και ταπεινός στην καρδιά, που σημαίνει να βιώσουμε, να ζήσουμε δηλαδή, αυτό που έχει ο Χριστός μας, την πραότητα και την ταπείνωση. Γιατί αυτό σημαίνει μάθηση. Σημαίνει το να ζούμε, σημαίνει το βίωμα. Ο χριστιανός λοιπόν, όταν πράττει, όταν εφαρμόζει τα λόγια του Χριστού, τότε μαθαίνει γιατί παθαίνει, γιατί ζει, γιατί βιώνει αυτά που έχει ο Χριστός μας, αυτά που ζει και ο Χριστός μας, ζει τη ζωή του Χριστού. Και αυτός είναι που αληθινά μαθαίνει. Έτσι λέει ο Κύριος, να μάθουμε από Αυτόν την πραότητα και την ταπείνωση. «Οράς ότι μάθησες εστίν η ταπείνωσης», λέει, παρατηρεί ο Άγιος Ησύχιος, «βλέπεις», λέει, «ότι είναι μάθηση η ταπείνωση». Δηλαδή είναι ένα μάθημα και θα πρέπει ο άνθρωπος να εργαστεί, να κουραστεί για να μάθει αυτό το μάθημα. Να είναι ταπεινός, να βάζει τον εαυτό του κάτω από όλους. Να χαίρεται όχι στο να ξεχωρίζει, αλλά στο να μην ξεχωρίζει. Στο να μην φαίνεται, να περνάει μέσα στην αφάνεια. Αυτό βέβαια δεν σημαίνει να γίνεται όμοιος σε όλα με όλους και με τους κακούς να γίνεται κακός για να μην ξεχωρίζει, αλλά να ζει ταπεινά, χωρίς να προβάλλει τον εαυτό του σε κάτι, αλλά οπωσδήποτε να μιμείται τον Χριστό και να ζει σύμφωνα με τις εντολές του Χριστού. Και αν τότε αυτή η βίωση, αυτή η ζωή τον κάνει να ξεχωρίζει, γιατί άλλοι δεν τηρούν τις εντολές του Χριστού, τότε βέβαια εκεί θα πρέπει να ξεχωρίσει, να μην ταυτιστεί με τους άλλους οι οποίοι δεν τηρούν τις εντολές. «Από εμένα», λοιπόν, λέει ο Θεός, «μάθετε». Και είναι μάθημα η ταπείνωση. «Η γάρ εντολή αυτού, ζωή αιώνιος εστί». Και η εντολή του είναι αιώνια ζωή.
Όλες οι εντολές που μας έχει δώσει ο Χριστός μας, μας δίνουν την αιώνια ζωή. Κατ' εξοχήν, μάλιστα, αυτή η εντολή. Η εντολή της ταπείνωσης, του να είμαστε ταπεινοί, του να μάθουμε την ταπείνωση από Αυτόν τον ίδιο. Η τήρηση αυτής της εντολής, η προσπάθεια δηλαδή να μαθητεύσουμε στο σχολείο του Χριστού και να γίνουμε αληθινά ταπεινοί, αυτή μας οδηγεί στην αιώνια ζωή, μας χαρίζει την αιώνια ζωή. Η γάρ εντολή αυτού, ζωή αιώνιος εστί. Αυτή δε εστίν η ταπείνωσης. Αυτή η εντολή που θα λέγαμε περικλεί μέσα όλες τις εντολές, είναι η εντολή της ταπείνωσης, του να γίνουμε ταπεινοί όπως ο Χριστός. Ο μη ταπεινώσουν της ζωής απολύστησε. Αυτός λοιπόν που δεν είναι ταπεινός, γλίστρησε μακριά από τη ζωή, βρέθηκε μακριά από τη ζωή, την αληθινή ζωή, και εν το εναντίο δηλωνώ ότι ευρεθήσετε. Και θα βρεθεί προφανώς στο αντίθετο της ζωής, δηλαδή στον αιώνιο θάνατο. Καταλαβαίνουμε από όλα αυτά πόσο σπουδαία αρετή είναι η ταπείνωση. Γι' αυτό λέγει και ένας μοναχός, σπουδαίος και λόγιος, ο Αγάπιος Ολλάνδος, ότι θα πρέπει να γνωρίζουμε πώς αποκτάται η ταπείνωση της καρδιάς. Πώς θα μάθουμε αυτό το μάθημα του Χριστού. Και λέγει, η ταπείνωση της καρδιάς αποκτάται πρώτον με την αυτογνωσία, δηλαδή τη γνώση και την παραδοχή της μεταμεινότητας και της αμαρτωλότητάς σου. Να γνωρίσεις αληθινά τον εαυτό σου, που σημαίνει να γνωρίσεις ότι είσαι το μηδέν, το τίποτα και ότι είσαι ένας αμαρτωλός. Δεύτερον, με τους σωματικούς κόπους αποκτάται η ταπείνωση της καρδιάς. Εφόσον καταβάλλονται αυτοί οι κόποι, γίνονται με επίγνωση του σκοπού τους, γνωρίζοντας γιατί τους κάνουμε. Όταν ο άνθρωπος δηλαδή νηστεύει, όταν κάνει μετάνοιες, όταν αγρυπνεί, όταν προσεύχεται γονατιστός ή όρθιος, όταν κουράζεται σωματικά δηλαδή για τον Θεό, τότε ταπεινώνει το σώμα. Και όταν ταπεινώνεται το σώμα, συνταπεινώνεται και η ψυχή. Γιατί η ψυχή διαμορφώνεται ανάλογα με το σώμα. Η κατάσταση της ψυχής διαμορφώνεται ανάλογα με την κατάσταση του σώματος. Όταν το σώμα έχει ταπεινωθεί από τους σωματικούς κόπους, χάρη του Χριστού, τότε και η ψυχή είναι ταπεινή. Τρίτον, αποκτάται η ταπείνωση της καρδιάς με την πρόθυμη αποδοχή των ύβρεων, των εξευτελισμών, των καταφρονήσεων και των χλεβασμών. Δηλαδή, το να δέχεται ο άνθρωπος τις παρατηρήσεις, τους εξευτελισμούς, τις αδικίες, τις κοροϊδίες, τους χλεβασμούς, είτε αυτοί είναι δίκαιοι είτε είναι άδικοι. Να τους δέχεται και να μην μισεί αυτόν που τον χλεβάζει, που τον κοροϊδεύει, που τον εξευτελίζει, που τον καταφρονεί, αλλά να συνεχίζει να τον αγαπά και να λέγει ότι πράγματι καλά λέει και μάλιστα λίγα λέει. Περισσότερα θα έπρεπε να πει, χειρότερα θα έπρεπε να πει, γιατί είμαι πολύ χειρότερος από αυτά τα οποία χρησιμοποιεί για να με περιγράψει. Τα λόγια δηλαδή που χρησιμοποιεί για να με χλεβάσει και να με κοροϊδέψει δεν ανταποκρίνονται στην πραγματικότητα, είμαι πολύ χειρότερος από ό,τι αυτός λέει. Και έτσι ο άνθρωπος προχωράει στην ταπείνωση. Το τέταρτο μέσο είναι το να βάζει στον εαυτό σου πάντα στην τελευταία θέση, κάτω από όλους, και να το θεωρείς χειρότερο από όλους. Τότε προχωράς να αποκτήσεις και μπορείς έτσι σιγά σιγά να αποκτήσεις την ταπείνωση της καρδιάς. Να μην επιδιώκεις την πρώτη θέση, αλλά την τελευταία. Να μην θεωρείς ότι είσαι κάτι σπουδαίο και μεγάλο, αλλά ότι είσαι χειρότερος από όλους. Πέμπτο μέσο για να αποκτήσεις την ταπείνωση της καρδιάς είναι το να κόβεις σε κάθε περίσταση όλα τα κλαδιά και τις εκδηλώσεις της υπερηφάνειας, όπως είναι ο κομπασμός, δηλαδή το να καυχάσαι για τον εαυτό σου, το να θέλεις να μιλάς πολύ για να προβάλλεις τον εαυτό σου, το να έχεις πείσμα και να θέλεις να επιβάλλεις τη γνώμη σου,
Όλα αυτά δεν είναι παρά εκδηλώσεις της υπερηφάνειας. Το να θέλεις να επενείσαι, το να θέλεις να σου λέγουν όλοι καλά λόγια, το να μην σου κάνουν καμία παρατήρηση και καμία διόρθωση. Να κόβεις λοιπόν κάθε τι που είναι φανέρωση της υπερηφάνειας. Κάθε κλαδί, κάθε εκδήλωση της υπερηφάνειας. Και τέλος, η ταπείνωση της καρδιάς αποκτάται με την αδιάλειπτη προσευχή. Όσο ο άνθρωπος προσεύχεται, ζητάει το έλεος του Θεού, τόσο μοιάζει με τον ταπεινό ζητιάνο, ο οποίος λέει, «Σας παρακαλώ, βοηθήστε με». Έτσι και ο άνθρωπος προσεύχεται, συνεχώς παρακαλάει για να έρθει η βοήθεια του Θεού. Παρακαλεί τον Θεό και ζητά το έλεος του. Ο Θεός, έλεγε και ένας σύγχρονος Άγιος Γέροντας στο Άγιον Όρος, ο Παδιονύσιος της Κολυτσού, ο Ρωμάνος, ο Θεός έλεγε προσπαθεί να μας εκπαιδεύσει στην ταπείνωση όσο σε τίποτε άλλο. Γι' αυτό και μας θέλει ευκαιρίες, μας θέλει περιστάσεις, μας θέλει ανθρώπους οι οποίοι θα μας βοηθήσουν εάν αξιοποιήσουμε την περίσταση στο να ταπεινωθούμε. Ανθρώπους που θα μας αδικήσουν, θα μας κλεβάσουν, θα μας κοροϊδέψουν, θα μας συκοφαντήσουν, θα μας ταπεινώσουν. Εάν κάποιος, έλεγε πάλι, κατέχει την αρετή της ταπείνωσης, όλες οι άλλες αρετές θα έρθουν. Χωρίς την ταπείνωση, κανείς δεν μπορεί να αποκτήσει κάτι. Και μοιάζει σαν ένα σπίτι χωρίς θεμέλια. Όταν κάποιος ταπεινώνεται, βλέπει όλους τους άλλους σαν Αγίους. Τότε έρχεται η χάρις και μπορεί κανείς να ασκηθεί στην υπακοή με αγάπη. Δεν μπορεί ο άνθρωπος να έχει αγάπη, να έχει υπακοή, να έχει κάποια αρετή, εάν δεν έχει ταπείνωση. Η ταπείνωση είναι η προϋπόθεση κάθε άλλης αρετής. Και ακόμα είναι και προϋπόθεση για να φυλάξει ο άνθρωπος κάθε αρετή που αποκτά. Γιατί μπορεί να αποκτήσει κάποιες αρετές, αλλά αν υψηλοφρονήσει, τότε χάνει τα πάντα. Χάνει κάθε καλό που έχει. Χωρίς ταπείνωση, έλεγε και ο πατήρ Ιωήλιο Γιαννακόπουλος, ο άνθρωπος δεν βλέπει πρόσωπο Θεού. Ταπείνωση για το σώμα είναι η νηστεία, η αγρυπνία, η σκληραγωγία και γενικά η άσκηση. Ταπείνωση για την ψυχή είναι η αφάνεια. Το να μην φαίνεται ο άνθρωπος στους άλλους έτσι και να δοξάζεται και να επενείται, αλλά να κάνει το καλό ή δυνατόν χωρίς κανείς να το καταλαβαίνει. Άσκηση λοιπόν και αφάνεια. Ιδού τα μέσα που κρατούν σε ταπείνωση και το σώμα και την ψυχή. Και ο χριστιανός αυτό ακριβώς κάνει. Ταπεινώνει δια της ασκήσεως το σώμα και δια της αφάνειας την ψυχή. Δηλαδή, ό,τι καλό κάνει, το κάνει κρυφά, όχι όπως το έκανε οι γραμματείς και οι φαρισαίοι, φανερά. Έκαναν επίτηδες φανερά προσευχές, δημόσιες, οι ελεημοσύνες, οι νηστείες, για να κερδίζουν όχι τη δόξα και τη χάρη του Θεού, αλλά τον έπαινο των ανθρώπων. Γι' αυτό και έπαιρναν κατάκριμα από τον Θεό και άκουσαν τα ουέ, τα αλίμονο από τον Κύριο. Ταπείνωση, έλεγε και ο πατήρ Αθανάσιος Μητυγινέως, δεν είναι το σκυμμένο κεφάλι, αλλά το σκυμμένο φρόνημα. Είναι η αληθινή γνώση της καταστάσεως της ψυχής μας. Το να γνωρίσουμε αληθινά ποιοι είμαστε. Να γνωρίσουμε δηλαδή ότι είμαστε το τίποτε, το μηδέν. Αυτή είναι η αληθινή αυτογνωσία, όπως έλεγε και ο Άγιος Ιωάννης ο Χρυσόστομος. Και όσο κανείς προοδεύει σε αυτή την αυτογνωσία, στη συνέστηση ότι είναι το τίποτα, και ότι δεν μπορεί τίποτε το καλό να κάνει από μόνος του, χωρίς την Θεία Χάρη και τη Θεία Βοήθεια, αυτό είναι η αληθινή ταπείνωση. Η ταπείνωση αποκτάται, έλεγε και ο πατήρ Αθανάσιος ο Μητυγινέως, πρώτον με τη μετάνοια, η οποία είναι καρπός βαθιάς αυτογνωσίας, δεύτερον με το κατά Θεόν πένθος, όταν ο άνθρωπος δηλαδή λυπάται και κλαίει για τις αμαρτίες του, και τρίτον, με το πνεύμα της μαθητείας, στο αιώνιο πρότυπο που είναι ο Χριστός.
να μην νομίζει ο άνθρωπος ότι δεν έχει ανάγκη να μελετήσει, αλλά συνεχώς να θέλει να μαθαίνει από τον Χριστό, από τη ζωή του Χριστού, από το Λόγο του Χριστού, να έχει Αυτόν σαν πρότυπο και να ζει σύμφωνα με Αυτόν και το Λόγο Του. Δηλαδή, με το να γίνουμε μαθητές, λέει ο πατήρ Αθανάσιος, και μιμητές του Χριστού, έτσι θα γίνουμε ταπεινοί, ο οποίος Χριστός μας είναι ο μεγάλος ταπεινός. Ο πιο ταπεινός από όλους είναι ο Χριστός μας. Όταν ο άνθρωπος έχει αυτά τα τρία, δηλαδή μετάνοια, που είναι καρπός βαθιάς αυτογνωσίας, έχει το κατά Θεόν πένθος, λυπάται για τις αμαρτίες του και κλαίει, και τρίτον έχει το πνεύμα της μαθητείας, αυτός ο άνθρωπος έχει τρόπο και το εργαλείο για να μπει στον χώρο της ταπεινοφροσύνης. Διαφορετικά θα ματαιοπονεί. Ο Απόστολος Παύλος έγραφε «Είμαι ο τελευταίος των Αποστόλων». Αργότερα, και αφού το ορίμασε περισσότερο, έλεγε «Είμαι ο τελευταίος των ανθρώπων». Και στο τέλος έγραφε «Είμαι ο τελευταίος των αμαρτωλών». Όσο προχωρούσε και ανέβαινε πνευματικά, τόσο προόδευε και στην ταπεινοφροσύνη. Πρώτα απ' όλα, να προσπαθείς να αποκτήσεις την ταπεινοφροσύνη, έλεγε ο μακαριστός γέροντας από το Άγιον Όρος, ο Παπαδιονύσιος της Κολυθού, ο Ρουμάνος. Αν κάποιος σου πει κάτι άσχημο, εσύ να του πεις, «Ω, μόνο αυτό, αυτό που λες είναι πολύ λίγο για μένα. Εγώ είμαι πολύ πιο αμαρτωλός. Είμαι και τέτοιος και τέτοιος και...» Όταν αποκτήσεις ταπεινοφροσύνη, τότε από τις βρισιές θα αισθάνεσαι χαρά. Όταν έχεις ταπείνωση, τότε ο Θεός δίνει τη χάρη Του. Στην καρδιά έρχεται ουράνια χαρά. Τότε ο Κύριος βοηθά σε όλα. Αγάπα την ταπείνωση, συμβούλευε και ο Άγιος Γέροντας Αρσένιος Μπόκα Ουρμάνος. Μέσω αυτής της ταπείνωσης, ο Θεός θα σου σκεπάσει τα αμαρτήματα. Η ταπείνωση είναι το αλάτι των αρετών. Όπως το αλάτι δίνει γεύση στα φαγητά, έτσι και η ταπείνωση συμβάλλει στην τελειότητα των αρετών. Χωρίς αλάτι, το φαγητό χαλάει. Χωρίς την ταπείνωση, η αρετή αποσυντίθεται, διότι εισέρχεται η περηφάνεια, η καινοδοξία, η ανυπομονησία και η ακηδεία, δηλαδή η αδιαφορία για κάθε τι το καλό. Εάν θέλεις να αποκτήσεις την αληθινή ταπείνωση, συνήθιζε να υπομένεις με γενναίο φρόνημα τις κατηγορίες, τις περιφρονήσεις και τους χλεβασμούς των άλλων. Το δεύτερο ημών δόξα πάντοτε, νυν και αεί, και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν.